Είναι μια ιδιαιτερότητα όμως. Ναι. Κάντε κάτι που κάνουν λίγοι, πείτε μας. Όσον αφορά στο Συμβούλιο. Λέτε για το πρόγραμμα που μου ανατέθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα τελευταία 6 χρόνια. Το συντονίζω, είναι για την προστασία των παιδιών και πιο συγκεκριμένα για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Στόχος είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μέσα από την ενημέρωση. Ουσιαστικά να ενημερώσουμε μικρούς και μεγάλους, γιατί ούτε οι γονείς ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ίσως θεωρούσαν ότι δεν τους αφορά. Αφορά κάποια άλλα παιδιά. Όμως, επειδή η σεξουαλική παιδική κακοποίηση έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ειδικά στη χώρα μας, αγγίζει το 16% των παιδιών, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Εμείς φροντίσαμε. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, κυρία Ράπτη. Ναι, 16% των παιδιών έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ακριβώς. Κάθε εβδομάδα δημοσιοποιείται και ένα περιστατικό. Πρόκειται για περιστατικά που πλέον τα παιδιά βρίσκουν το θάρρος να σπάσουν τη σιωπή τους και αυτό είναι το αισιόδοξο, γιατί μέσα από την ενημέρωση τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να βάλουν τα όρια τους. Και δυστυχώς αυτά τα όρια δεν τους τα μαθαίνει το σχολείο για το συγκεκριμένο θέμα, διότι ενώ σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό το θέμα έχει περάσει από το Υπουργείο Παιδείας, εδώ βλέπουμε ότι ακόμα είναι διστακτικό. Ελπίζω με τη νέα κυβέρνηση και αυτό να ξεπεραστεί, γιατί σήμερα η ενημέρωση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος και είναι προαιρετική από το Υπουργείο. Όμως πρέπει να μπούμε σε κάθε σχολείο. Ήδη μέσα σε 6 χρόνια πραγματοποιήσαμε πάνω από 600 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ενημερώσαμε παιδιά για να ξέρουν να βάζουν τα όρια τους, αλλά και τους γονείς να έχουν την επίβλεψη, να είναι κοντά, να ακούν το παιδί, να μην το προσπερνούν. Και αν αυτό μιλήσει για ένα περίεργο άγγιγμα στη συγκεκριμένη περιοχή που δεν επιτρέπεται, τότε ο γονιός να σκύψει, να βοηθήσει το παιδί, να το ανακουφίσει και να το γλιτώσει από αυτό που βιώνει. Γιατί ξέρετε, οι δράστες τις περισσότερες φορές είναι πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον, από το στενό οικογενειακό συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Έτσι το παιδί δεν μπορεί να υποψιαστεί ότι ένας άνθρωπος που αγαπά και εμπιστεύεται έχει ως στόχο να το βλάψει, με αποτέλεσμα να είναι δεικτικό σε αγγίγματα που δεν πρέπει. Έτσι λοιπόν, ενημερώνουμε το παιδί να βάλει τα όρια του, αφυπνίζουμε τους γονείς, αφυπνίζουμε τους εκπαιδευτικούς να είναι κοντά και να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά. Κύριε Ράπτη, ξέρετε, και λόγω του παιδικού καναλιού του Smile που τυχαίνει να έχω την άμεση εμπλοκή, και λόγω του Συλλόγου των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών που ήμουν για 5 χρόνια πρόεδρος, έχω μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα. Και επειδή η πολιτική δεν τελειώνει, θεωρώ ότι ο κόσμος που μας ακούει μαθαίνει κάποια πράγματα παραπάνω. Μα αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Είναι κοινωνική πολιτική. Είναι και σοβαρή σας. Κοινωνική πολιτική, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να προλάβουμε το κακό, αλλά και τα παιδιά που πέφτουν θύματα. Άρα, θα πρέπει έχετε πάει σε 600 σχολεία και έχετε μιλήσει, έτσι. Όχι μόνο σχολεία, κυρίως δεχόμαστε προσκλήσεις από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, αλλά και από διευθυντές σχολείων. Έχουμε συνεργαστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον ΣΕΓΑΣ, γιατί είχαμε κρούσματα και στον αθλητισμό. Ίσως θυμάστε στο Ρέθυμνο ένα περιστατικό, όπου ένας προπονητής, ο κ. Σιραγάκης, είχε κακοποιήσει πάνω από 100 παιδιά. Παρουσιάζοντας αυτόν τον τρόπο επαφής των παιδιών μεταξύ του ή μαζί του, ως μέσο για να γίνουν καλοί και άξιοι αθλητές. Συνεργαστήκαμε με την ελληνική αστυνομία, με τα τμήματα ανηλίκων και με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνεργαστήκαμε με το παρατηρητήριο για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, με το χαμόγελο του παιδιού. Όπου μπορούμε να φτάσουμε σε όλα τα σπίτια. Είστε εκπρόσωπος, είστε. Έτσι, συντονίστρια. Του Συμβουλίου της Ευρώπης, μία είναι η συντονίστρια σε όλη τη χώρα και αντιλαμβάνεστε ότι και ο ρόλος μου είναι υπερκομματικός. Και συνεργάζομαι με όλα τα κόμματα. Έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας. Και με όλα τα κόμματα και με όλες τις κυβερνήσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας συγχαίρω για αυτή την πρωτοβουλία και εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, γιατί ξέρετε αυτό είναι κοινωνικό έργο. Είσαι δεν είσαι βουλευτής, αυτό είναι έργο κοινωνικό και προσφέρει στα παιδιά και στην οικογένεια και μπράβο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και μέσα από το κανάλι το Smile να μπορέσουμε να προβάλλουμε τις ιστορίες κινουμένων σχεδίων που έχουμε ετοιμάσει με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά, που αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι πιο εύκολο και για το παιδί όταν οπτικοακουστικά δέχεται τα μηνύματα, να τα κατανοήσει καλύτερα και να ξέρει πώς να αντιδράσει. Συνήθως τα παιδιά ταυτίζονται και με τους ήρωες, όπως είναι η Νίκη, όπως είναι ο Βίκτορας και όπως σε λίγο καιρό ετοιμάζουμε, και αυτό έχει ενδιαφέρον να σας το πω. Μια ιστορία με πρωταγωνίστρια, μία μαθήτρια του Δημοτικού, η οποία βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα άτομα με αναπηρία είναι ακόμα πιο επιρρεπή, πιο ευάλωτα σε κακοποιητικές συμπεριφορές. Και αυτή τη φορά η συγκεκριμένη μαθήτρια επιλέγει να απευθυνθεί για βοήθεια σε έναν αστυνομικό. Γιατί ακόμα και αν η μαμά το προσπεράσει, η δασκάλα δεν πάρει την ευθύνη. Ο αστυνομικός είναι καρτούν. Είναι καρτούν. Και η αποστολή του αστυνομικού είναι να προστατεύσει ένα παιδί. Εδώ είναι ευρωπαϊκό καρτούν. Το έχουμε κάνει εδώ, αλλά με την έγκριση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που σημαίνει ότι σε όλα τα στάδια έχουμε πάρει την έγκριση και το σενάριο έχει ελεγχθεί και τα μηνύματα έχουν περάσει έτσι όπως ειδικοί παιδοψυχολόγοι του Συμβουλίου έχουν επιλέξει ότι πρέπει να επικοινωνηθούν στα παιδιά και φτάνουμε στο τέλος στα παιδιά. Μάλιστα. Κυρία Ράπτη, πρέπει να υπάρχει και παρόμοια
παρότρινση του κόσμου να μην κλείνει τα αυτιά και τα μάτια σε τέτοιου είδους περιστατικά, λέγοντας ότι εμένα δεν με αφορά και αύριο μέρα είναι, γιατί μπορεί να μην είναι αύριο ημέρα για το συγκεκριμένο παιδί, για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Έχετε δίκιο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κυρίως εμείς οι μεγάλοι θα πρέπει να σπάσουμε τη σιωπή, να μην το προσπεράσουμε. Ξέρετε, υπήρξε μαμά που δεν πίστεψε το παιδί, το αμφισβήτησε και το προσπέρασε. Νόμιζε ότι δεν συμπαθούσε κάποιο άνθρωπο που είχε επιλέξει να το αφήσει σε ένα φιλικό σπίτι, σε ένα φιλικό περιβάλλον για να το προσέξει όσο αυτή θα έκανε κάποιες δουλειές. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο βέβαια και για τη μαμά να δεχτεί ότι μπορεί ο αδελφός της ή ένα δικό της συγγενικό πρόσωπο ή ένα οικείο πρόσωπο μπορεί να είναι ο δράστης. Άρα και εμείς με προσοχή να ακούμε τα παιδιά και οι δάσκαλοι να ξέρουν ότι έχουν δικαίωμα να απευθυνθούν στο διευθυντή και ακόμα στην αστυνομία, στο τμήμα ανηλίκων μπορούν να καλέσουν και σε Θεσσαλονίκη και σε Αθήνα να δώσουν τα στοιχεία του παιδιού που υποψιάζονται ότι κακοποιείται και ενδεχομένως του δράστη, ανώνυμα. Το τμήμα ανηλίκων θα κάνει την έρευνα που χρειάζεται αθόρυβα και διακριτικά για να μπορέσει να προστατεύσει το παιδί και να απομακρύνει τον άνθρωπο που το κακοποιεί ή έχει πρόθεση να το κακοποιήσει. Κυρία Ράπτη, μπράβο. Εμείς ως ΣΜΑΙΛ ενώνουμε τις δυνάμεις όπου μας χρειαστείτε να προβάλλουμε οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι κοινωνική πολιτική αυτό και είναι καθήκον όλων μας να προστατεύουμε τα παιδιά, γιατί αναφέρατε χαρακτηριστικά και το παράδειγμα του προπονητή στην Κόρινθο, όπου ήταν δεκάδες τα παιδιά Ρέθυμο. Που πέσανε. Στο Ρέθυμο. Αλλά έχουμε περιστατικά σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, από τότε που άρχισα να ασχολούμαι πιο ενεργά, βλέπω ότι δημοσιεύονται 2-3 περιστατικά την εβδομάδα. Δεν είναι κάτι απλό. Πρέπει τα να παρεύουμε. Τα οποία... και... ναι. Ας πούμε, έχουν κακοποιηθεί. Έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Ναι. Είναι παιδιά κάποιων συγκεκριμένων ομάδων ή τάξεων ή γενικά όλων των τάξεων. Όχι. Ωστόσο, οφείλω να σας πω ότι οι δράστες επιλέγουν να προσεγγίσουν παιδιά που μπορεί να είναι πιο εσωστρεφή, πιο ντροπαλά, από μονογονικές οικογένειες και πολλές φορές επιλέγουν να προσεγγίσουν τα θύματα τους μέσω του διαδικτύου. Γιατί ξέρετε, εκεί υπάρχει ανωνυμία. Οπότε ο δράστης μπορεί να αποφασιστεί ότι είναι συνομήλικος και είναι πάντα εκεί να ακούσει το παιδί, να το ενθαρρύνει, να το εμψυχώσει, γιατί όχι να το κολακέψει και τη δεδομένη στιγμή να ζητήσει συνάντηση μετά από ένα χρονικό διάστημα. Γιατί οι δράσεις μπορούν να μιλούν με 3-4 και περισσότερα παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εκεί υπάρχει κίνδυνος. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά και με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Να σας πω ποιο είναι το αισιόδοξο. Και αυτό που μας δίνει έτσι δύναμη να συνεχίσουμε. Από τη μια είναι ότι οι γονείς που στην αρχή έρχονται να ενημερωθούν, χωρίς να το παίρνουν και πολύ ζεστά το θέμα. Ας ακούσουμε. Και στη συνέχεια φεύγουν. Αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι και νιώθουν πολύ χρήσιμη αυτή την πληροφορία. Και το δεύτερο είναι ότι πλέον μου λένε από τα τμήματα ανηλίκων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ότι τα παιδιά όταν φτάνουν καταθέτουν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, λένε, κυρία μου, έκανε το κακό άγγιγμα. Και όταν ρωτάει ο αστυνομικός, μα εσύ από πού γνωρίζεις το κακό άγγιγμα? Το ξέρω από τη Νίκη. Το ξέρω από τον Βίκτορα. Μάλιστα. Από τους πρωταγωνιστές των αυτό... ιστοριών που έχουμε κινημένων σχεδίων. Άρα τα μηνύματα είναι... περνάνε, ναι, και τα παιδιά είναι ασφαλή. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα είμαστε και μετά τις εκλογές, κυρία Ράπτη, κυρία Βουλευτά, μαζί για να περάσουν μηνύματα και μέσα από το ΣΜΑΙΛ και μέσα από την Βεργίνα σε όλη την Ελλάδα. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί ο στόχος μας είναι ο τερματισμός του φαινομένου. Να σώσουμε έστω και ένα παιδάκι από τη σεξουαλική κακοποίηση είναι μεγάλη υπόθεση. Έχουμε σκοπό να πραγματοποιήσουμε άλλη μία έρευνα, γιατί η πρώτη είχε γίνει από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Θα πραγματοποιήσουμε και μία στην καμπάνια το επόμενο διάστημα για να δούμε τα βήματα που έγιναν από τότε που ξεκίνησε 6 χρόνια πριν μέχρι σήμερα. Μάλιστα.